Η ατμοσφαιρική ρήπανση θεωρείται και όχι άδικα παγκόσμια δολοφόνος. Η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είτε είναι μεγάλες είτε μικρές χώρες, όλες αντιμετωπίζουν την ίδια απειλή. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σχεδόν το 90% του πληθυσμού, ιδίως στις αστικές περιοχές, εκτίθεται σε βλαβερές ουσίες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα πεθάνει εξαιτίας του νέφους. Συνολικά 12,5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως. Για τους ειδικούς, οι κύριες αιτίες είναι τα μικροσωματίδια. Αυτή η αύξηση της ρήπανσης οφείλεται στην αύξηση των εκπομπών που προκαλούνται από ψυχρότερες θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου, καταναλώνεται περισσότερη θέρμανση. Πρόσθετοι παράγοντες είναι η κυκλοφορία και οι βιομηχανικές δραστηριότητες. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν μια περαιτέρω συσσόρευση ρήπανσης, εξηγεί ο Λιονέλ Τζουζεπέν, μετεωρολόγος στην ΕΡΠΑΡΙΦ. Για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων σε διάφορα επίπεδα, χωρίς να ξεχνάμε την οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών αερίων. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στη Γαλλία, έχουν μειώσει τη μέγιστη ταχύτητα στην πόλη για τα αυτοκίνητα, κάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αύξηση της χρήσης των ποδηλάτων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για να βρουν πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Νομίζω ότι είναι καλό, αλλά και επώδυνο ταυτόχρονα, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν πλέον τα αυτοκίνητά τους. Αλλά τα τρένα είναι γεμάτα, δεν έχουμε πλέον κανένα χώρο. Είναι πραγματικά πρόβλημα. Η πιο αποτελεσματική λύση είναι να απαγορεύσουν τα πλέον ρηπογόνα οχήματα και να επιβάλλουν πρόστιμα για τους παραβάτες. Στη Γερμανία η ποινή μπορεί να φτάσει τα 40 ευρώ και την αφαίρεση ενός βαθμού στην άδεια οδήγησης. Στη Σουηδία το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 113 ευρώ, ενώ στο Λονδίνο μέχρι τα 1.200 ευρώ για τα βαρέα οχήματα. Πόλεις όπως το Όσλο, το Δουβλίνο και το Μιλάνο έχουν θεσπίσει μέτρα και φόρους που έχουν μειώσει την κυκλοφορία κατά 15% έως 20%. Μέχρι αυτές οι λύσεις να έχουν θετικά αποτελέσματα, κάποιοι πολίτες έχουν ήδη λάβει τα μέτρα τους. Οι μάσκες, που ήδη είναι καθημερινή συνήθεια στην Κίνα και την Ιαπωνία, εισβάλλουν αργά αλλά σταθερά και στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.